Ξαναχτύπησε η σαχαριανή σκόνη στην Κρήτη, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο μέσα Μαΐου, αλλά ο κόσμος που σπέβδει στις παραλίες του νησιού φαίνεται σαφώς μειωμένος λόγω του καιρικού φαινομένου. Εργαζόμενοι στον τουρισμό αλλά και επισκέπτες φαίνεται πως επηρεάζονται δυσάρεστα. Παίρνω και αναπνευστικά τέτοια. Ακούς πως μιλάω. Μ' ακούς. Χάλια. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει στην Κρήτη. Και οι ξένοι είναι επιτοπλίστων, όπως βλέπετε, γέροι μεγάλης ηλικίας και δεν βγαίνουν από το ξενοδοχείο έξω. Κοιτάξτε το δρόμο πώς είναι. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, είμαι 50 χρόνια στον τουρισμό. Αυτό το πράγμα εδώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Μια έχει σκόνη, μια δεν έχει, εντάξει, καλά είναι. Η σκόνη ενοχλεί. Ναι, αρκετά. It's not good for me because I have problems with my lungs. So I noticed already yesterday that I thought it was cloudy, but now I heard in the hotel it was sand from the Sahara. Οι περισσότεροι ωστόσο τουρίστες στο Ρέθυμνο προσπαθούν να απολαύσουν στο έπακρο τις διακοπές τους, αρνούμενοι να αφήσουν τον καιρό να τους πτωήσει. It doesn't make a difference for us. We know the Sahara dust from Germany as well. We've had it twice or so this year already, so it's a common phenomenon for us. We won't let that get in the way of enjoying our time here on Crete. We're a bit disappointed about the lack of sunshine because we've only just got here. For me, it's brilliant. I'm here in May and I'm from Germany normally, and Germany is bad weather all day long. Every day is rainy day, and so I'm happy to be here. Αρκετοί είναι και οι Έλληνες που πήραν την πετσέτα τους και έκαναν σαβατιάτικη εξόρμηση στις παραλίες, αγνοώντας τη σκόνη και εκμεταλλευόμενοι τη ζεστή μέρα κάνοντας τη βουτιά τους. Κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ζεστά, έχει κόσμο, το νεράκι είναι λίγο κρύο ακόμα, αλλά άμα μπεις είναι τέλειο. Απολαμβάνω την Κρήτη και τις χαρές της, η σκόνη δεν με ενοχλεί καθόλου. Η σκόνη δεν σας ενοχλεί? Μας ενοχλεί νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν δίνουμε και πολύ σημασία σε αυτά. Έχει ζέστη. Εντάξει, δεν έχει ήλιο, αλλά έχει ζέστη. Οπότε είπαμε να πάμε μπάνιο. Καλημέρα, κάνει. Είπαμε να έρθουμε πέρα με τα κοπέλια, περάσει η ώρα του. Μας ενοχλεί η σκόνη από τη Σαχάρα. Όχι, η Σέσα που είναι πιο καλά, στα παιδιά δεν είναι στον ήλιο και πολύ, πολύ. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα θα κυμανθούν σε μέτρια επίπεδα σήμερα και αύριο, ενώ απαραίτητη κρίνεται η λήψη μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.